Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με μία ακόμα νέα συσκευή που έχω στα χέρια μου, παρότι είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Είναι προφανώς από τη Realme, όπως φαίνεται άλλωστε από τη συσκευασία, η οποία δείχνει μέχρι ένα σημείο ότι και το τηλέφωνο είναι μια έκδοση που δεν έρχεται επίσημα στην ευρωπαϊκή αγορά, το Realme GT Explorer Edition. Δυστυχώς δεν θα κυκλοφορήσει επίσημα στη χώρα μας το συγκεκριμένο μοντέλο. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία μου το έδωσε για να το δοκιμάσω, να το δούμε μαζί προφανώς στο συγκεκριμένο unboxing βίντεο και στη συνέχεια, όπως πάντα, να το χρησιμοποιήσω για αρκετές ημέρες για να έχω μια λίγο καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς προσφέρει. Τώρα, είναι γεγονός ότι το GT Explorer Edition είναι ένα αρκετά διαφορετικό τηλέφωνο από το κανονικό Realme GT που έχουμε δει σε αρκετά, είναι η αλήθεια, βίντεο. Έχει αρκετές διαφορές και στο hardware, στο εσωτερικό του, και κάποιες βελτιώσεις θα μπορούσε να πει κανείς σε σχέση με το κανονικό Realme GT. Έχει μια καλύτερη βασική κάμερα σε όλους τους τομείς, έχει μια διαφορετική οθόνη και μια σίγουρα διαφορετική κατασκευή και σχεδιασμό. Παραδοσιακά λοιπόν θα το ανοίξω, θα το δούμε μαζί για πρώτη φορά. Είναι η έκδοση με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM, κάτι που δεν υπάρχει στην έκδοση του Realme GT, που δεν είναι τουλάχιστον ακόμα επίσημα διαθέσιμη στη χώρα μας η αντίστοιχη έκδοση σε εκείνο το μοντέλο. Μεγάλη εισαγωγή. Την κλείνω κάπου εδώ, φέρνω το μαχαίρι για να ανοίξω το κουτί και να δούμε το τηλέφωνο. Μαχαίρι λοιπόν στο πλάνο, ο επίδεσμος στο χέρι όχι, δεν είναι από κάποια τυχαία συνάντηση με το συγκεκριμένο μαχαίρι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την ταινία ασφαλείας, τη ζελατίνα στο κουτί. Έφυγε ένα κομμάτι, πάμε να βγάλουμε και την υπόλοιπη. Όχι, με ιδιαίτερο σεβασμό που μια ζελατίνα είναι. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, η Realme ξέρει να σχεδιάζει τη συσκευασία των τηλεφώνων της αρκετά διαφορετικά, ώστε να ξεχωρίζει και να νιώθεις ότι είναι κάτι λίγο διαφορετικό από το συνηθισμένο. Έχουμε και ταινία ασφαλείας? Όχι, δεν έχουμε. Να πω εδώ ότι ο φορτιστής μέσα στη συσκευασία αυτή δεν είναι ευρωπαϊκός, είπαμε είναι δείγμα από τη Realme. Το Explorer Edition, τουλάχιστον προς το παρόν, δυστυχώς δεν θα έρθει επίσημα στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Προφανώς ένα δεύτερο μικρό κουτί, το οποίο έχει ένα φυλάδιο και ένα δεύτερο φυλάδιο στα κινέζικα. Δεν μας προσφέρουν κάτι. Το ίδιο το Explorer Edition στην άκρη βασανιστικά για λίγο ακόμα και σχετικά σύντομα κάτω από το κουτί έχουμε μία θήκη, η οποία είναι ιδιαίτερη και αυτή, από ένα υλικό και με ένα σχέδιο που είναι συγκεκριμένο για το Explorer Edition. Ο φορτιστής που είπαμε δεν είναι ευρωπαϊκός, παρόλα αυτά είναι ένας 65W Super Dart φορτιστής, γιατί φορτίζει με 65W και η συγκεκριμένη έκδοση, και φυσικά ένα USB Type-C καλώδιο, το οποίο δεν υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος λόγος να βγάλω από τη συσκευασία. Λοιπόν, μία μικρή διακοπή εδώ όπως πάντα, μαζεύω όλα αυτά από μπροστά μου και πάμε να δούμε το ίδιο το GT. Αυτό είναι λοιπόν και το ίδιο το Realme GT Explorer Edition σε μία ζελατίνα, την οποία θα βγάλουμε με λίγο περισσότερο σεβασμό, θα την αφήσουμε στην άκρη. Το τηλέφωνο υπάρχει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία με vegan leather στο πίσω μέρος και μία με γυαλί, η οποία είναι και αυτή που προφανώς έχω στα χέρια μου, σε ένα πολύ ενδιαφέρον χρώμα, το οποίο αλλάζει ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως επάνω του. Είναι προφανώς και αρκετά διαφορετικό συνολικά σαν σχέδιο σε σύγκριση με το Realme GT που έρχεται επίσημα στη χώρα μας. Ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, το οποίο και θα αφαιρέσω γιατί δεν μας χρειάζεται σε κάτι. Και οι αλλαγές είναι πραγματικά πολλές, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Μία από αυτές είναι ότι η βασική κάμερα του Explorer Edition χρησιμοποιεί τον IMX766 αισθητήρα της Sony, μία σαφώς καλύτερη συνολικά κάμερα. Η ανάλυση είναι μεν στα 50 MP, αλλά με έναν μεγαλύτερο σε φυσικό μέγεθος αισθητήρα και με Optical Image Stabilization για πρώτη φορά σε τηλέφωνο της Realme, όπως υπερήφανα μέχρι ένα σημείο δηλώνει και η ίδια η εταιρεία. Έχουμε και δύο κάμερες ακόμα, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σύγκριση με το Realme GT. Μία ακόμα όμως σημαντική διαφορά είναι ότι η AMOLED οθόνη στην μπροστινή πλευρά του είναι κυρτή στην αριστερή και δεξιά πλευρά της. Επίσης, ένα από τα λίγα τηλέφωνα της Realme με κυρτή AMOLED οθόνη, και εδώ με υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, και εδώ περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν, μέχρι να ανοίξει για πρώτη φορά το τηλέφωνο,
Αρχικά έχει και ένα screen protector εγκατεστημένο ήδη στην οθόνη του. Πάμε να δούμε περιμετρικά, δεν είναι κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Power button στη δεξιά πλευρά σε ένα αλουμινένιο πλαίσιο. Επίσης αυτό είναι μια διαφορά σε ό,τι αφορά την πολυτέλεια του Explorer Edition. Πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά. Η συγκεκριμένη επιλογή να είναι σε διαφορετικό σημείο από το power button είναι βολική για πολύ κόσμο. Στο κάτω μέρος προφανώς το ηχείο και η USB Type-C θύρα και μία μόνο μικρή τρύπα στην ίδια την οθόνη για την μπροστινή κάμερα. Λοιπόν, έχει ανάψει το Explorer Edition. Μια μικρή διακοπή και πάλι στο βίντεο για να περάσω τον οδηγό εκκίνησης και πάμε να το δούμε να δουλεύει. Ολοκλήρωσα λοιπόν τον σχετικά πιο απλό οδηγό εκκίνησης και αυτό γιατί το συγκεκριμένο Explorer Edition έρχεται χωρίς το Play Store και Google Services, παρότι υπάρχει μια διαδικασία με την οποία μπορούμε να τα προσθέσουμε κανονικά στη συσκευή. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο δείγμα έρχεται χωρίς αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρώτα ό,τι αφορά την οθόνη του τηλεφώνου, ή μάλλον πριν δούμε αυτή. Ο αισθητήρας αποτυπωμάτων προφανώς και είναι ενσωματωμένος στην ίδια την οθόνη, κάτι που κάνει η εταιρεία σε όλα τα ακριβότερα τηλέφωνά της και γενικότερα σε όλα τα τηλέφωνα που έρχονται με μια AMOLED οθόνη, εντυπωσιακά γρήγορος μάλιστα στο να ξεκλειδώσει με την πρώτη προσπάθεια και αναγνωρίζει πραγματικά πολύ γρήγορα το αποτύπωμα, παρότι είναι οπτικής τεχνολογίας. Τώρα είναι λίγο χαμηλότερα από το ιδανικό τοποθετημένος, αλλά αυτό είναι κάτι που σίγουρα συνηθίζεται. Πάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις, πάμε να δούμε τις επιλογές που έχει για την οθόνη του. Προφανώς το Eye Comfort που αλλάζει την απόχρωση της οθόνης προκειμένου να είναι πιο ξεκούραστη, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, και έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε γενικότερα τη θερμοκρασία των χρωμάτων και τρεις διαφορετικές επιλογές για τη συνολική χρωματική της απόδοση. Vivid, πιο ζωντανά και έντονα χρώματα, μία πιο ήπια χρωματική απόδοση και το Brilliant, το οποίο ακολουθεί το DCI-P3 πρότυπο για ακόμα πιο έντονα χρώματα. Και όπως και στο Realme GT έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές που βελτιώνει το sharpness, την οξύτητα σε βίντεο που είναι σε χαμηλότερη ανάλυση και την χρωματική απόδοση και πάλι σε βίντεο που είναι πιθανότατα γυρισμένα παλαιότερα και δεν έχουν ένα τόσο έντονο χρωματικό προφίλ. Καλά κρυμμένο στην κατηγορία περισσότερα έχουμε και την επιλογή για το ρυθμό ανανέωσης. Υπάρχει αυτόματη προσαρμογή η οποία είναι και προεπιλεγμένη, κάτι που άλλες εταιρείες δυστυχώς δεν συνηθίζουν, και μπορούμε να επιλέξουμε είτε το standard για ρυθμό ανανέωσης στα 60Hz είτε το high που φτάνει το ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz. Επιλέξα το high και θα το αφήσω έτσι. Αυτά λοιπόν για την οθόνη σαν μια πρώτη εικόνα. Σίγουρα ένα εντυπωσιακό κυρτό OLED panel. Μπορεί για πολύ κόσμο να μην είναι απαραίτητα πρακτική μια οθόνη αυτού του είδους. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και την πολυτέλεια, οι συσκευές αυτού του είδους πάντα είναι λίγο πιο εντυπωσιακές. Πάμε τώρα να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και για τις τρεις κάμερες του Explorer Edition. Είπαμε η βασική από αυτές είναι μια σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το κανονικό σε εισαγωγικά Realme GT. Χρησιμοποιεί τον IMX766 αισθητήρα της Sony με σαφώς καλύτερη συνολικά απόδοση. Έχει και Optical Image Stabilization. Πάλι θυμίζω για πρώτη φορά σε τηλέφωνο της Realme, ένα αρκετά μεγάλο φυσικό μέγεθος στον ίδιο τον αισθητήρα. Μαζί με αυτές έχουμε και δύο ακόμα κάμερες, μια ultra wide κάμερα και αυτή με υψηλότερη ανάλυση από το συνηθισμένο στα 16 MP, κάτι που έπρεπε η εταιρεία να διορθώσει, είναι γεγονός σε πολλά ακριβά τηλέφωνά της, και μια τρίτη κάμερα η οποία είναι σε ένα αντίστοιχα μεγάλο πλαίσιο για λόγους ομοιομορφίας, είναι όμως απλά μία μάκρο κάμερα για φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση. Έχει και laser focus και αισθητήρα για την θερμοκρασία του χρώματος. Το Explorer Edition είναι συνολικά βελτιωμένο στον τομέα της φωτογραφίας και όπως θα δούμε και σε επόμενο βίντεο έχει και ένα ξεχωριστό street photography mode, το οποίο προσπαθεί να βγάλει πολύ γρήγορα μία όσο το δυνατόν πιο φυσική φωτογραφία σε ένα πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο είδος φωτογράφησης. Λοιπόν, πάμε στην εφαρμογή της κάμερας τώρα. Συμφωνούμε, ναι, η εφαρμογή της κάμερας προφανώς δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τηλέφωνα της εταιρείας, όχι ότι αυτό είναι απαραίτητα κακό αφού το user interface είναι αρκετά απλό και εύκολο στη χρήση του. Μπορούμε να αλλάξουμε ανάμεσα στην κανονική στην κάμερα με τον ultra wide φακό και σε δύο επίπεδα zoom 2 και 5p που γίνεται όμως ψηφιακά και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα η μακρο κάμερα πιθανότατα είναι καλά κρυμμένη στην κατηγορία περισσότερα
και εδώ έχει την ονομασία Ultra Macro και για κάποιο λόγο ακόμα και στο Explorer Edition με μια πολύ καλή βασική κάμερα η μάκρο κάμερά του δεν έχει autofocus, κάτι που σημαίνει ότι όπως μας ενημερώνει και η εφαρμογή πρέπει να είμαστε στα περίπου 4 εκατοστά από το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε. Το ξεπερνάμε για λίγο αυτό, υπάρχει και ένα ξεχωριστό mode για να βγάλουμε φωτογραφία στα 50 MP και αυτό που μένει να δοκιμάσω και να δούμε σε επόμενο βίντεο είναι πως έχει βελτιώσει ειδικά την απόδοση του Night Mode η Realme στο πρώτο της τηλέφωνο που η κάμερά του έχει Optical Image Stabilization. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα ίσως λίγο πιο βαρετά τεχνικά χαρακτηριστικά του Explorer Edition. Μια διαφορά που έχει σε σύγκριση με το κανονικό Realme GT είναι ότι εδώ η εταιρεία έχει επιλέξει τον Snapdragon 870 επεξεργαστή της Qualcomm, ο οποίος ως γνωστόν είναι μια λίγο καλύτερη, λίγο πιο γρήγορη έκδοση του Snapdragon 865 και 865 Plus. Είναι γεγονός όμως ότι ο 888, ο καλύτερος τουλάχιστον μέχρι στιγμής επεξεργαστής της Qualcomm, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με τη θερμοκρασία και την κατανάλωση ενέργειας, προβλήματα που το Realme GT διαχειρίζεται με πολύ καλό τρόπο. Εδώ, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, η Realme επέλεξε έναν σίγουρα λιγότερο προβληματικό σε εισαγωγικά επεξεργαστή. Είπαμε η έκδοση που έχω στα χέρια μου είναι αυτή με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM και μάλιστα έχει και μια επιλογή να επεκτείνουμε εικονικά τη μνήμη RAM χρησιμοποιώντας ένα μέρος του αποθηκευτικού χώρου, μπορούμε να το φτάσουμε έως και 7 επιπλέον GB, κάτι που θεωρητικά και χωρίς να είναι ακριβώς το ίδιο επιτρέπει στο Explorer Edition να έχει έως και 19 GB μνήμης RAM. Τρέχει προφανώς Android 11 και τη νεότερη έκδοση του Realme UI του γραφικού περιβάλλοντος της εταιρείας με κάποιες ίσως αλλαγές λόγω του ότι απευθύνεται μάλλον συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται απαραίτητα για την ευρωπαϊκή αγορά. Μέχρι το αναλυτικό του review σε μερικές ημέρες θα έχω στήσει τη συσκευή, θα έχω προσθέσει το σύνολο των Google Services με μια διαδικασία που μας έχει δώσει η εταιρεία για να είναι λίγο πιο κοντά στο πώς θα χρησιμοποιούσε κανείς τη συγκεκριμένη συσκευή στην ευρωπαϊκή αγορά. Και για να κλείσω το βίντεο με την πρώτη εικόνα για το Explorer Edition, το οποίο μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τηλέφωνο, μπορεί σε κάποιους τομείς και πιο ενδιαφέρον από το κανονικό Realme GT, είπαμε ότι φορτίζει με 65W και αυτό από το φορτιστή που υπάρχει κανονικά στη συσκευασία του, η μπαταρία στο εσωτερικό του έχει και εδώ χωρητικότητα 4500 mAh, κάτι που σημαίνει ότι με τον Snapdragon 870 ειδικά πιθανότατα η απόδοσή της θα είναι το ίδιο καλή ή και λίγο καλύτερη από αυτή του κανονικού Realme GT. Μένει βέβαια να το δούμε και αυτό στην πράξη, όπως και το πώς συνολικά αποδίδει η συσκευή, η οποία δυστυχώς, να το πω για μία ακόμα φορά, δεν θα κυκλοφορήσει επίσημα στην ελληνική αγορά. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα με μερικές ακόμα νέες συσκευές. Καλή συνέχεια!